Επιστρέψαμε μετά από αρκετό καιρό με το καινούριο μέρος του παιχνιδιού. Είμαστε εδώ. Λυπάμαι που άργησα τόσο πολύ. Είναι και θέμα διάθεσης καμιά φορά το να κάνεις κάποια πράγματα. Τελευταία δεν έχουμε και πολύ καλή διάθεση σε πολλά πράγματα. Χρειάζεται καλή διάθεση για να κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να ασχοληθείς. Δεν. Γι' αυτό καθυστέρησα. Στο κάτω-κάτω μέχρι τώρα αφιλοκερδί το κάνω, δεν παίρνω λεφτά από πουθενά, δεν έχω κάποια αποδοχή να πω ότι ξέρεις τι, ναι, πρέπει να ανεβάσω το επόμενο βίντεο πολύ γρήγορα γιατί δουλεύω πάνω σε αυτό. Δεν είναι τα πράγματα έτσι, μακάρι να ήταν έτσι. Θέλουμε viewers γι' αυτό, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσους πιο πολλούς μπορούμε και άμα θέλει ο κόσμος, γιατί πάντα από τον κόσμο εξαρτάται, δεν εξαρτάται ποτέ πάντα μόνο από εμάς. Ξέρετε λίγο πολύ στο κανάλι μου τι πράγματα κάνω. Τα βλέπετε και αποφασίζετε αν θέλετε να ακολουθήσετε. Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε στο νησί εδώ πέρα, σε ένα πιο απομακρό μέρος του νησιού. Είμαστε λοιπόν εδώ τώρα. Δείχνει την κυρία εδώ πέρα, την πήρανε, την κουβαλάνε και την παίρνουν μακριά, όσο πιο πολύ μακριά γίνεται. Ευτυχώς δεν έχει game over εδώ. Εν τω μεταξύ τώρα τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να του πάω αυτό και να μην με εντοπίσουν. Θέλω να με εντοπίσουν όμως για να φάω του πιο πολλού όσο το γρηγορότερο γίνεται, να μην βγαίνουν πολύ. Επομένως θα το αφήσω να με εντοπίσει για να έρθουν όλοι εδώ και να του τακτοποιήσω με το πλάκι μας. Καταλάβατε. Του κάνω λοιπόν ένα come on από εδώ. Έρχονται όλοι, μαζεύονται εδώ οι τύποι. Και έτσι τελειώνω πιο γρήγορα. Είναι μια καλή ιδέα. Να μην χρειάζεται δηλαδή να κάνει το κάτω-κάτω. Το παιχνίδι δεν έχει κάποιο είδους stealth mode, να πω ότι... ξέρεις τι, πάμε να σκοτώσουμε όλους stealth kill, να κάνω και έτσι εντυπωσιακό... και δεν υπάρχει λόγος. Επομένως... ήρθε λοιπόν σε πεδίο πολύ στο τύπος. Όπα. Αυτό ξέφυγε λίγο. Δεν πειράζει, ας μας ξεφύγει λίγο αρκεί να μην χάσουμε. Έρχεται λοιπόν ο τύπος, κουνάμενος, τρεμάμενος. Πάμε από εδώ. Και έχουμε και άλλο κόσμο, αυτό δεν είναι τίποτα, νομίζω... ναι, να το τυπάκι που βγήκε. Okay, υπάρχει πάντα ο τρόπος του Magnum εδώ, αλλά δεν έχω σφαίρες Magnum. Και να ήθελα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ο τρόπος του Shotgun είναι καλός. Φαντάζομαι πως είναι, γιατί να μην είναι. Γιατί να μην είναι. Πολύ ψηλά. Προσπαθώ να ρίξω. Δυστυχώς. Να προλάβω να το ρίξω κανένα εκρηκτικό άραγε. Στον κόλο. Μπούμ. Όπα ακριβώς έτσι. Τσατίστηκε ο τύπος. Αλλά και εμείς τσατισμένοι είμαστε. Δυστυχώς δεν μπορώ να το χτυπήσω με τέτοιο. Παρόλο που τον ζαλίζεις, δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα έτσι. Το shotgun δυστυχώς δεν είναι αρκετά δυνατό να τον κάνει να τον πεθάνει γρήγορα, αλλά τουλάχιστον είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή, όσοι τον δείτε αυτόν, μην λυπηθείτε τις σφαίρες σας. Για να τελειώσετε γρήγορα. Εκτός και αν δεν έχετε καθόλου σφαίρες και το πρόβλημα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και μετά το πρόβλημα είναι αλλού. Πρέπει να μαζέψεις σφαίρες. Γιατί ούτε με σφαίρες, όπως τα έλεγε κανείς. Πολύ έξυπνος. Μπράβο, έλα από εδώ. Ναι, μπράβο. Έτσι. Άρα, μπράβο. Ας πάρουμε το πιστολάκι μας λίγο. Μας δώσει τίποτα άραγε. Μας έδωσε κάτι. Μάλιστα. Πάμε πάνω. Πάμε πάνω. Νομίζω, έχει κάποιον εδώ νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Θα δούμε. Α, ένα Magnum που ζητήσαμε. Magnum που ζητήσαμε λοιπόν. Να το εδώ είναι. Έχουν περίεργη φωνή μερικοί. Ακούστε τον άλλο που μιλούσε. Τι έλεγε. Είσαι πολύ αστείος, το ξέρεις πραγματικά δηλαδή. Θαυμάζω το κουράγιο σου. Και αυτό μας έπεσε κάτω. Μπορώ να κάθομαι να το κάνω όλη η μέρα αυτό εδώ. Αλλά δεν θα το κάνω. Όχι, δεν θα το κάνω. Do Michael Jackson. Και εσύ. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Πότε θα πεθάνεις, πόσες σφαίρες θες.
Αλήθεια δηλαδή. Αν είναι δυνατόν, από πού? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ο μόνος τρόπος να το καταφέρουμε τώρα είναι να τους δουλέψουμε. Και αυτή η φάση, για να το κάνουμε αυτό, είναι αυτή η φάση καλή. Γιατί ήταν σε μια απόσταση πολύ καλή για να μας το κάνει αυτό. Επομένως, θα τους κάνω τώρα κι εγώ καλή δουλειά. Ξεκινώντας από αυτό, να. Όχι, νόμιζα φυτό θα είναι. Φυτό, λέω, παράσιτο. Τώρα η σειρά σου. Τώρα. Αν νομίζεις πως θα γλιτώσεις, είσαι γελασμένος. Γελασμένος είσαι, νομίζω ότι θα γλιτώσεις από αυτό. Από μια καλή απόσταση έχω φάει λάχανο. Γι' αυτό που κάνεις πριν, έχει μόνο ξύλο και τίποτα άλλο. Ναι, για έλα, έλα κοντά, έλα. Να δούμε τι όπλα θα χρησιμοποιήσουμε απέναντί σου. Έλα κι εσύ. Τι κάθεις, έλα. Όχι. Δεν πλησιάζει κανείς αυτό το shotgun. Έλα. Οπα. Οκ. Από εδώ έχουμε μέρος να φύγουμε. Δεν έχουμε μέρος να φύγουμε. Πολύ ωραία. Και ούτε σταν πιάσει φυσικά, γιατί είναι πολύ γρήγορος. Για σένα. Θέλω να τους τακτοποιήσω όλους μαζί, επομένως. Μπορούμε να βγούμε εδώ πάνω, μπορούμε. Νομίζω έχει αντίπαλο πάνω, όχι, άστο καλύτερα, δεν είναι καλή δουλειά. Καλή ιδέα. Να με πετύχεις από εκεί, Δεν θα είναι και τόσο εύκολο, ξέρεις, αλλά θα σας καλέσω όλους εδώ για ένα πολύ ωραίο πάρτι. Και δεν θα είναι πάρτι τσάγιο, πιστέψτε με. Αν είναι δυνατόν. Πάει αυτός. Μας έπεσε εντυπωσιακά μες στο νερό μαζί με την βόμβα. Πολύ ωραία. Πού πας εσύ? Έτσι τελειώνεις και λίγο πιο γρήγορα. Και έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο, όχι τίποτα άλλο. Αυτό όμως θα είναι πιο επώδυνο, να ξέρεις. Καλύτερα να πέφτει στο νερό. Μπορεί να τη γλίτωνες κιόλας και να την όσουν και καλά. Είναι αρκετά κοντά, προσοχή. Παρόλο που δεν... Μπράβο. Η κατάλληλη ώρα για reload, πραγματικά. Όμως δεν θα γλιτώσει για πολύ. Μέσα εδώ λοιπόν. Να πάμε να πάρουμε τα πραγματάκια μας και τις σφαίρες και ό,τι μας αφήσανε. Νομίζω έμεινε κάποιος. Αν παίζει ακόμα μουσική, έχουμε ακόμα κόσμο. Βασικά ένας είναι, επομένως. Σίγουρα ένας-δύο δεν είναι πολύ. Όχι, γιατί αυτό πρέπει να σημαίνει ότι πρέπει να παυτώ κι εγώ, έτσι. Το γεγονός ότι είναι λίγοι δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε, εντάξει. Μπορεί να είναι κάτι δυνατό. Σωστά, σωστά. Πού είναι όμως αυτός ο κάποιος? Εμείς αυτό που θέλω να κάνουμε τώρα είναι βασικά να πατήσουμε αυτό το διακόπτη εδώ, να τελειώνουμε. Διακόπτης δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, είναι κάτι που ενεργοποιούμε για να κάνουμε αυτά τα κόλπα με τους καθρέφτες εδώ. Είναι μια από τις λίγες φάσεις που θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι για να περάσουμε το μέρος. Και κόλλησαμε εδώ στα γραφικά, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν επάνω στους καθρέφτες και κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι πολύ απλό το πράγμα, δεν θέλει ιδιαίτερο μυαλό. Να το λύσει κανείς. Δεν είναι όπως ένα περίπλοκο παιχνίδι RPG το οποίο πρέπει να κάνεις κάτι συγκεκριμένο για να πεις ότι θα ζοριστώ. Καλά είμαστε, το πιστεύω. Ακριβίας. Έχει κάνει απλά και εδώ κάτι. Σηματόμπλεγμα μόνο. Ίσως να το κάνω μαστίγιο για να το παίξω Καστιλβάνια. Ίσως. Αλλά μπα. Δεν είναι το στυλ μου. Όχι το δικό μου, του Λίον. Δεν είναι το στυλ του Λίου να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν είναι τόσο ρετρό χαρακτήρας. Πάμε λοιπόν εδώ, αρπάζουμε το... Γιατί με ρωτάς και με ξαναρωτάς, το ξέρουμε τι θα κάνουμε. Διάβολε! Ρωτάει και ξαναρωτάει όλη την ώρα. Για να περάσουμε λοιπόν την πόρτα. Αυτό είναι η όλη φάση, είναι εδώ. Για να ανοίξουμε λοιπόν το μέρος και να περάσουμε
στο επόμενο κομμάτι της περιοχής. Είναι αρκετά δύσκολα σημεία εδώ πέρα. Δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Όλα είναι στην αναβάθμιση των όπλων μετά και το καπάστι στις σφαίρες σου. Γενικά όλα αυτά τα κόλπα. Και πάλι πάνε με να μας τη φέρουν σαν το γάλλικο γιώτη την πιο από πάνω. Μπράβο. Βέβαια ήταν φάση που την πάτησα έτσι. Μες στο παιχνίδι γενικά το προσέξατε. Θέλει να κάνεις καλό practice πριν ξεκινήσεις το playthrough όσο να είναι. Και εγώ δεν κάνω πολύ καλό practice, γι' αυτό προφανώς την πάτησα. Ήθελα να φαίνεται το παιχνίδι ότι παίζω το παιχνίδι έτσι. Ότι... Τέλος πάντων, εντάξει, από τη μία καλό, από την άλλη κακό. Αλλά δεν έγινε και τίποτα, εντάξει. Δεν είναι ότι. Μικρό το κακό. Στο κάτω-κάτω ένα παιχνίδι είναι και αυτή η φάση ότι παίζεις και να χάσει κιόλας. Δεν παίζεις μόνο κερδίσεις. Βέβαια, προσπαθώ να μην χάσω πολλές φορές. Δηλαδή να μην κάνω load συνέχεια από ένα μέρος στο ένα μέρος στο άλλο όλη την ώρα. Να πω ότι έπαιζα στο χάρτη στην τριχή, ναι. Να το κάνω να πω ναι. Όσο πάντα και αντίπαλοι είναι πιο δυνατοί όσο να είναι. Βέβαια, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τι να πάρω, δεν ξέρω τι να πάρω. Έχω τόσο πλάκια πλέον, τόσο ωραία παιχνίδια που δεν ξέρω τι να διαλέξω μέσα σε αυτά τα υπέροχα παιχνίδια. Και διαλέγω αυτό. Όπως ο Άς διαλέγει τα Pokemon, το εγώ διαλέγω το Πολυβόλο. Uzi, I choose you! Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε... Δείχνει το μέρος, βασικά είναι το μέρος που πήραμε στην αρχή και να τον τα ξύλινα κουκιά που είχα σκαρφαλώσει σε κάτι βραχάκια στην αρχή. Εδώ δεν έχει τίποτα άλλο, άρα ανεβαίνουμε... Climb up the stairs. To the stairs with you! Okay. Εδώ έχει πολύ κόσμο κιόλας. Εδώ έχει ακόμη πιο πολύ κόσμο. Πάλι καλά που δεν έχουμε την Ashley μαζί μας, τυχεροί είμαστε. Μπορεί να πω ότι ναι, είμαστε τυχεροί κάπως. Και θα χρειαστούμε τώρα ό,τι μπορούμε εδώ πέρα για να τους τη φέρουμε, γιατί είναι... Θα πρέπει να βρω τρόπους τώρα να τους τη φέρω. Νομίζω από εδώ, από κάπου, μπορώ να τους δω εδώ τους αντιπάλους. Νομίζω από εδώ μπορούμε. Νομίζω όχι, από εδώ δεν είναι τίποτα ακόμα. Εδώ να δούμε λίγο τι γίνεται. Climb down δεν θέλουμε να πάμε. Είναι από εδώ που ήρθαμε. Δεν χρειαζόμαστε να πάμε να κάνουμε climb down. Γιατί εδώ έχουν και σναϊπεράδες. Ναι. Πώς το καλό είναι, δεν βγήκαν ακόμα. Άτιμα παιδιά. Ωραία. Που βγήκαν λοιπόν, πάμε λίγο πίσω. Είναι στρατηγική εδώ πέρα. Για να μπορούμε να τους νικήσουμε πιο εύκολα. Πίσω μπροστά, πίσω μπροστά. Είναι κάποιοι που παίζουν πιο αβέρτα. Έχω δει κάποια playthrough πολύ ωραία, τα οποία τα παιδιά είναι εντάξει, έχουν γίνει master στο παιχνίδι. Και το ξέρουν πολύ καλά. Και κάνουν διάφορα κολπάκια τους, έχω δει, είναι φοβεροί. Εντάξει, τώρα δεν πάω να το παίξω master και να... Οπ, headshot με το κρανός. Περίεργο. Κράνος, αυτό το μεταλλικό κράνος δεν ήταν, δεν ξέρω. Ήταν και λίγο ξαφνικό. Ήταν λίγο για σοκ για μένα. Μάλλον αυτό δεν είναι κράνος ακριβώς, γι' αυτό την τρώνε έτσι. Και επειδή εδώ έχει μπόλικο κόσμο, να ακόμα ένας. Έχουμε σφαίρες, δεν έχουμε άλλες, δεν πειράζει. Πήρε πρώτα λοιπόν τις σφαίρες, δεν πειράζει. Καλό μας κάνει, κακό μας κάνει. Πάμε από εδώ λίγο. Γιατί έχουμε να πάρουμε κάποια πραγματάκια και έναν υπέροχο θησαυρό. Μαζέψαμε φυτάκι, βλέπω πολύ κοντά, εντάξει, ωραία. Εδώ λοιπόν ο θησαυρός μας. Να δω και πού αλλού, πως έχει πουθενά άλλο τίποτα κάνουν. Μπα. Ακόμα δεν φτάσαμε και στο Μέρτσαν. Τι είναι αυτά εδώ. Καλά, πολύ γετιακά είναι αυτά εδώ πέρα, μου κάνουν εντύπωση. Και κάνω κάτι θυσίες, δείχνει εδώ. Τι πράγματα φρικιαστικά είναι αυτά. Παιδιά, εδώ δεν είναι Αίγυπτο, τι γίνεται. Περάσαν οι Αιγύπτιοι και από εδώ, δηλαδή. Αυτό μας δηλαδή το παιχνίδι ότι για όλα είναι υπεύθυνοι οι Αιγύπτιοι και γίνανε αυτοί κακοί. Τα λασπλάκας είναι Αιγυπτιακά ή εξωγήινα. Πύργος του Άιφελ. Μνημείο
ή πύραυλος, όπως έλεγε εκείνη η διαφημίση παλιά που διαφημίζαν τότε στην την Nova. Όσοι τη θυμάστε την Nova, δεν θυμάμαι ποια διαφημίση ήταν. Ένα τέτοιο πράγμα δηλαδή. Φοβερές καταστάσεις. Από εδώ φαίνεται βασικά ο θησαυρός που θα παίρναμε. Είναι το μέρος που με τα υπέροχα εκείνα τα καρφιά, τα σουβλιά που μας έχουν ετοιμάσει κάτω. Και λοιπόν εδώ γίνεται πανικός τώρα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι βέβαια, μπορώ να ανεβώ επάνω εκεί και να τους ρίξω μια κάρτα να τους σκοτώσω. Έχει διάφορα πράγματα. Είναι μια κάρτα με κρυπτικά βαλμένη σε κάποιο σημείο. Γίνεται πανικός έξω όπως βλέπετε. Από εδώ δεν μπορούμε να βγούμε πουθενά. Όχι, δεν μπορούμε. Πρέπει να προλάβω να τους φάω. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Το θέμα είναι πώς. Ας βάλουμε λίγο σε μια τάξη το χάλι μας εδώ. Να κάνουμε τα reload μας. Γρήγορα. Και να πάρουμε... Τι να πάρουμε? Να πάρουμε sniper. Να πάρουμε sniper, γιατί όχι. Να το ξαναγεμίσουμε και να αρχίσουμε να βγαίνουμε έξω, γιατί δεν βλέπουμε να τελειώνουμε ποτέ το μέρος. Γιατί δεν βλέπουμε να τελειώνουμε ποτέ. Άου! Από πού με χτύπησε τώρα αυτό? Να μην πεθαίνουμε και εύκολα με τη μία. Με τη μία εννοώ. Με αυτό το sniper τώρα έπρεπε να πεθαίνουμε, αλλά τέλος πάντων. Δεν το θέλει. Σκάνε πολύ. Αχ, κνευριστικό. Εσύ έφυγες. Με ενδιαφέρει να μην την πατάμε χωρίς λόγο. Ωραία. Τι διάολο. Φαράει κράνος βέβαια, αλλά νόμιζα ότι πριν έφαγα. Α, μοιάζει με αυτόν εδώ. Είναι άλλο κράνος. Αυτός άλλο, βέβαια. Αυτός είναι πιο βιεταμέζικος, εκείνος είναι πιο... Κι εγώ δεν ξέρω τι. Το κράνος φορούσε, ήταν πιο στρατιωτικό ένας. Μάλλον δεν βλέπω καλά, δεν πειράζει. Όχι, εδώ θέλει shotgun. Γιατί έχουμε κοντά, νομίζω θα βρεθούν κοντά αντίπαλοι και θέλει προσοχή. Να γιατί. Ακριβώς στη μούρη εντελώς, δηλαδή. Και έρχεται σιγά σιγά απειλητικά, δεν το περιμένεις, λες. Όλα είναι καλά, όλα είναι Google, αλλά ξαφνικά. Σπάω το αυτό. Θα χρειαστεί να το σπάσουμε. Γιατί το χρειάζεται ο οργανισμός τους, επειδή είναι άτιμα καθάρματα, ξέρουν αυτοί. Και αν δεν έχεις τα κατάλληλα όπλα, αντίο, πολύ ωραία. Φυτάκι. Φυτάκι λέω πάλι. Έχω κόλλημα με τα φυτά τελευταία, δεν ξέρω. Και δεν λέει να πεθάνει. Γιατί είναι μάγκας αυτός. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα. Τι να πάρουμε. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πάρουμε, ειλικρινά. Να ρίξω κάτι τέτοιο από τόσο κοντά δεν συμφέρει. Αλλά συμφέρει να κάνω αυτό τώρα. Για εκδίκηση. Ορίστε, κι άλλος από εδώ. Αν σιγά μην δεν ερχόταν. Χαζός είναι. Κι άλλο αυτό. Φυτό. Όπα, όπα, χαμός γίνεται. Γίνεται χαμός το ίσχυμα. Αν δεν έχει shotgun εδώ, παιδιά. Μιλάμε. Όπα, δύναμή της. Δεν θα προλάβω, δεν. Δεν είναι θέμα, δεν θα προλάβω και θα με κάνουν κομμάτια. Ευτυχώς ζούμε, δηλαδή παρόλο που με χτύπησαν έτσι ζούμε, δεν έχει σημασία. Δίνει βέβαια καλή ενέργεια αυτή η μισή που πήρα. Αυτός θέλω να την πληρώσει άγρια αυτός. Εδώ θέλω να την πληρώσει άγρια αυτός εδώ. Και φυσικά τώρα όλοι έχουν σειρά, δεν είναι μόνο αυτός. Έτσι. Πετάει ένα δυναμίτη, πάει ενέργεια. Δηλαδή... Δεν είναι Metal Gear εδώ να πάρει ο διάολος. Τόσο στρατιωτικό πράγμα. Τελειώσαμε, ελπίζω να τελειώσαμε. Α, αν και άκουσα να φωνάζει.
Πάμε να πάρουμε τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το πρώτο χτύπημα που έφαγα από το παράστο έφαγε πάρα πολύ ενέργεια, έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έφαγε πολύ ενέργεια. Δεν. Εντάξει, ο δυναμίτης το καταλαβαίνω. Σε τρώει πολύ ενέργεια. Είναι, το γνωρίζουμε. Δεν θα προλάβει. Όχι. Όχι, φίλτατε. Δεν θα προλάβει καθόλου. Δεν θα σε αφήσω να προλάβει. Πολύ απλά γιατί δεν θέλω. Α, σφαίρες. Γιατί να μην το κάνουμε reload. Δεν υπάρχει λόγος να παίξω από το όπλο μας πλέον. Γιατί έτσι πως είναι τα πράγματα, δεν είναι να κρατάμε τις σφαίρες έξω από το όπλο. Χάσαμε αρκετή υγεία από βλακίες. Θα μου πει συνήθως ρεμάς τώρα από βλακίες θα γίνουν αυτά, εντάξει, αλλά. Μην διαμαρτύρεσαι. Βασικά και εγώ δεν πρόσεξα. Κακά τα ψέματα, εντάξει, τώρα. Μόνο το παιχνίδι δεν είναι. Θέλει προσοχή πολύ, εδώ βγαίνει πάρα πολύ και θέλει να έχει. Άμα δεν στήσει μια στρατηγική κατάλληλη για το παιχνίδι, την έχει πάψει. Your fact. Τίποτα εδώ πέρα. Από εδώ ανεβαίνει ξανά επάνω, απλά δεν είναι κάτι. Άμα θες να. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να του αντιμετωπίσει, απλά. Είναι και πώς θα κάτσει φάση έτσι πάντα, δηλαδή. Α, να ο φίλος μας ο Μέρτσαν λοιπόν. Θα σε χρειαστούμε. Ας κάνουμε. Ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε, ας το κάνουμε. Σελ. Ας κάνουμε τα σελ μας. Δύο εμεραλντ μόνο έχουμε να το πουλήσουμε, δεν έχουμε τίποτα. Τη γατούλα ακόμα όχι. Στο buy έχουμε ένα treasure map. Ας το πάρουμε, δεν με χαλάει. Tune up. Striker. Μπορώ να κάνω capacity στο striker. Rifle επίσης capacity. Τα πιο βασικά. Την πει ακόμα τίποτα. Mind thrower capacity δεν με καίει πολύ στο mind thrower. Striker και broken butterfly. Ας κάνω ένα capacity εδώ. Δεν με ενοχλεί και πολύ. Στην τελική δεν πάει χαμένο ποτέ. Θα βγουν δυνατοί αντίπαλοι σε λίγο. Θα δείτε, θα δείτε. Πολύ ωραία. Χαμός εκεί. Ένας-ένας. Όλοι θα πάρετε. Μην στεναχωριέστε. Αυτό που είπα θα πριν, θα το πληρώσετε όλοι. Πολύ ωραία. Όχι. Με τίποτα. Τι νομίζατε. Ε! Δεν θα την ξαναπατούσα με τίποτα. Καθάρματα. Open λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Και σε λίγο θα συναντήσουμε ένα από τους πιο creepy αντιπάλους που έχω δει σε τέτοιο παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι Silent Hill σίγουρα, αλλά έχει κάποιους creepy αντιπάλους και το Resident Evil. Θα δείτε. Θα δείτε τι εννοώ. Είναι ένας από τους πιο. Και δυνατός επίσης, δεν είναι μόνο creepy. Θα πει ότι είναι μόνο τρομακτικός, είναι freaky και αυτά. Είναι και δυνατός αντίπαλος. Πολύ, πολύ, πολύ δυνατός. Δεν ανοίγει από εδώ. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα τώρα. Πέρα τι μας δείχνει δεν ξέρω ακριβώς. Προφανώς το μέρος θα μας δείξει και είναι καταστραμμένο. Η Ultimate HD εκδοχή εντωμεταξύ είναι πολύ καλή εκδοχή. Οι λεπτομέρειες φαίνονται ακόμα καλύτερα. Αυτοί εδώ πέρα έξω να με εκνευρίζουν έτσι. Παίζουν πολύ άγριο παιχνίδι. Και ο μόνος τρόπος να τους τυπήσεις είναι αυτός εδώ πέρα. Να τελειώνεις. Δώσε και αυτά, δεν μας χαλάνε, αν και. Shotgun, γιατί όχι. Μόλις το φάγαμε. Ωραία. Τσεκ. Μας λέει εδώ πέρα τα διάφορα που έχει. Εδώ πέρα τώρα. Θα έχουμε ένα πέσιμο, δεν ξέρω πώς. Πάντα σε πιάνει εδώ, δεν ξέρω, δεν. Όσες φορές προσπάθησα να το γλιτώσω, είναι στην τρώω. Δεν ξέρω γιατί γίνεται ακριβώς. Μια κουζίνα εδώ λοιπόν κατεστραμμένη, χάλι μαύρο, έναν μάγειρα βγήκε μόλις βγήκε μέσα τέτοιο. Χειροβομβίδες με στο νερό, πολύ ωραία. Το μέρος είναι σε απόλυτα καλή κατάσταση. Όλα είναι μια χαρά. Μόνο το ντουβάρι δεν έπεσε πάνω σε ακόμα, εντάξει. Θα γίνει και αυτό σε λίγο που θα πάει. Όπου να είναι, έρχεται και αυτό. Βέβαια, βράχια μας κυνηγάνε στο παιχνίδι, αλλά το ντουβάρι δεν θα είναι περίεργο αν πέσει πάνω στο κεφάλι μας στο παιχνίδι, επομένως. Θα χρησιμοποιήσω Magnum εδώ. Έκανα capacity για αυτό το λόγο. Έχει κάποιους δυνατούς δυνατούς αντιπάλους εδώ πέρα. Είναι δυνατή αντίπαλη, θα χρειαστεί. Ναι. Έτσι τελειώνουν πιο εύκολα.
Αυτό θέλει μία Magnum και μία τέτοια. Για να δούμε οι υπόλοιποι τι θα θέλουν. Μπορεί να πετάξει χειρομπίδα εδώ πέρα, είναι λίγο ρηψοκίνδυνο. Όπα, από πού μας πήρε τώρα. Έλα, Χριστός και Αποστόλος, εντάξει δηλαδή, ε. Αν είναι δυνατό, με πέτυχε δηλαδή από ένα μέρος, ό,τι να είναι. Πώς το καταφέρνεις αυτό εμάς τώρα. Μάλιστα, να ρωτήσω τι πας λοιπόν. Κάπου. Το καλά το κατάλαβα. Ωραία. Και λίγο shotgun. Από τη χειρομπίδα δεν έκανε αρκετή ζημιά από ό,τι κατάλαβα, επομένως... Καλό να ακούς παντού τους ήχους, γιατί ξαφνικά ακούς ένα τρέξιμο, λες... Και έχει επιφυλάκες έτσι, είναι... Μαχαιράκια σένα. Μια που δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω, αλλά έχεις... Παράστο. Ε, φυσικά, σιγά μη δεν έχεις παράστο. Μα τι λέω τώρα. Τελείωνε επιτέλους. Και έχουν και την αραχνίτσα φυσικά. Την υπέροχη αυτή αραχνίτσα που ευτυχώς δεν είναι πολύ δύσκολο να πεθάνει. Βιάστηκα να μιλήσω. Θα μου πείτε πέθανε εύκολα το The Thing στην ταινία του Carpenter, όχι. Βλέπω εδώ πέρα είχαν τσιμπούσει καιρό. Γαριδάκια, ιστορίες, κέτσαπ, πατατάκια, popcorn, πεντανόστιμα πράγματα. Πολύ ωραία. Παρατήχα να γινόμασταν και εμείς φαΐ βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Και κρίμα που δεν έχουμε το άλλο να το κάνουμε combine. Δεν πειράζει. Τι πειράζει. Λοιπόν. Εδώ έχουμε και την κρασοθήκη του συλλογή με τα κρασιά εδώ πέρα. Το κρασί θα είναι το μοναδικό καλό που θα μπορείς να πιεις εδώ πέρα, γιατί μετά από τόσα χρόνια θα γίνει και καλό και ανάρπαστο. Για να δούμε λοιπόν. Θα ακούμε την Άσλη που μας έχει ζαλίσει τον έρωτα. Help και help. Ένα από αυτά που θα κάνουμε combine στη γατούλα. Και είναι combine. Θέλει τρία νομίζω. Ναι. Ακόμα μία γατούλα νομίζω βρίσκουμε. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ακόμα μία είναι. Ναι. Τις αυρούς έχουμε πάρει από εδώ πέρα. Έχουμε ακόμα ένα που θα τον πάρουμε σε λίγο τους άλτες. Σταμάτα, σταμάτα. Μας έχει ζαλίσει τον έρωτα. Πω, πω, πω. Αυτή η κοπέλα πια. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις μόνη σου. Ευτυχώς που μας βοήθησε και λίγο. Εντάξει. Και βλέπω ότι την πήρε χαμπάρι εδώ πέρα. Πάλι καλά που δεν τη σκοτώνει. Αλλά οι διαταγές ήταν καλές προφανώς. Τυχερή ήταν. Και πήραν χαμπάρι. Έχουν όμως είναι αυτοί οι χαρακτήρες. Εντάξει, σε σχέση με τα ζόμπι δεν ήταν. Ήταν άπραγα πλάσματα. Το μόνο που κάνουν ήταν να ορμήξουν να σε δαγκώσουν. Δεν ήταν ότι είχαν σκοπό. Εδώ αυτοί έχουν σκοπό κανονικά οι χαρακτήρες πλέον. Στο Resident Evil 4 και μετά από το 4 αλλάζουν τα πράγματα πολύ στο θέμα της ιστορίας. Και μας λέει που θα πάμε εδώ πέρα, εντάξει. Ας πάσουμε μερικές οθόνες γιατί τσατιστήκαμε που μας ανακαλύψανε. Περίμενε τώρα, νομίζω να κοιτάξουμε λίγο το μέρος καλά. Εδώ είχε εδώ πέρα φωτογραφίες της Άσλη, βλέπω διάφορα πραγματάκια. Αυτό ανοίγει. Α, ανοίγει. Φυσικά και ανοίγει και έχουμε χρυσάφι. Γιατί περάσαμε κάποιο... Παίρνουμε κάποιο reward γιατί περάσαμε το μέρος. Από εδώ είναι που ήρθαμε. Τίποτα, νόμιζα τζάμι έχει. Oh well. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μέρος. Εδώ είναι λοιπόν το τερατάκι που σας έλεγα. Το πρώτο τέρας από αυτά. Αλλά θα βγουν και άλλα. Και τα αντριχιάζω τόσο πολύ αυτά τα πλάσματα. Τα συγχαίνω με φάνταστα. Αν τα δω μπροστά μου ξαφνικά έτσι τρομάζω ψηλό. Να πω την αλήθεια. Εδώ έχει και ένα shooting gallery για να πάρουμε αν θέλουμε. Ας παίξουμε κανένα τέτοιο. Κάνα αυτό να κάνουμε sell. Δεν έχω να κάνω τίποτα sell. Και να πάρουμε και λίγα λεφτά. Μπα δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε sell. Tactical vest λοιπόν είναι αυτό που θέλουμε. Δεν έχω όμως λεφτά. Βέβαια αυτό θα υπάρχει εδώ πάντα, δεν είναι ότι θα φύγει ακόμα.
Μπορώ να παίξω ένα μικρό έτσι shooting gallery για να περάσει η ώρα. Rapid fire για μας. Έχω παίξει και με shotgun αλλά δεν βολεύει. Δεν βαριέσαι. Τι να κάνεις, κατά δύναμη. Πάμε λοιπόν, σπάμε μερικά ανδρίκια λαδοξύλινα, όπως θα τα λέγατε την εκδήλωση. Έλα, να πετύχουμε reload time. Reload, θυμάται κανείς το Time Crisis. Ένα από τα αγαπημένα μου στέμμα από στα arcade ήτανε. Rail shooters. Ωραία. Πάει καλά από την βλέπω μέχρι τώρα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Θα πάρουμε και λίγα λεφτά για να πάρουμε, αν μπορούμε, το Tactical Vest. Και να σπάσουμε και... Αχ, πάει ο δυναμίτης, δεν πειράζει. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. B. Game B. Και τώρα θα πάμε πιο μακριά οι στόχοι, ναι. Λογικό. Αν δεν είμαστε αρκετά στόχοι, θα τα καταφέρουμε με τους στόχους. Ωραία. Hey. Αχ, Άσλι, μας ενοχλείς ακόμα και εδώ. Εφιάλτης μας έχεις γίνει. Ναι. Πολύ ωραία. Θα βλέπουμε αντί για τα τέρατα στους εφιάλτης μας την Άσλι. Αυτή τη μικρή μας ταλαιπωρούσε στον δρόμο μας για να περάσουμε το μέρος. Ου. Καλά τα πάμε. Δεν πήγαμε κι άσχημα, εντάξει. Μπορείτε να πας και καλύτερα πάντα, αλλά δεν θα παίξω τώρα για να τα πάω καλύτερα. Θα προσπαθήσω να πάρω καμιά σειρά για να μπορέσω να πάρω και λίγα λεφτά. Και να είμαστε, αν είμαστε τυχεροί, θα πάρουμε και το Tactical Vest. Αν είμαστε τυχεροί. Γελάει ο Σάλαζαρ. Ακούω το γέλιο του Σάλαζαρ. Ακόμα μας τυχιώνει το γέλιο του ακόμα και εδώ. Ιρωνικά εντελώς, ξέσου λέει. Όχι. Ωραία. Καλό σημάδι ήταν αυτό. Τόσο κοντά. Πίσω είναι το κάστρο από το Καστιλβάνια λοιπόν. Για να έχει εύθυμο κλίμα το πράγμα. Λίγο ρετρό κατάσταση. Έλα. Είπα, πας και το πετύχω με τη μία, αλλά μπα. Πού. Προσπαθώ να πετύχω όσο μπορεί πιο πολύ μπορώ έτσι, ότι είναι πιο πολύ βαθμή. Και ταυτόχρονα δεν μας χαλάει κιόλας. Ου. Μπόλικη. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί όχι. Α, τα πήγαμε καλύτερα εδώ. Οκ. Okay. Παίξαμε ABC. Πάμε γιατί τώρα. Ξαναμακραίνει λοιπόν το μέρος. Στην αστυνομική ακαδημία που ήταν ο Λίον δεν τα μασάει αυτά, ρε. Τέτοια έκανε. Πρώτα άρχισε να σκοτώνει ζόμπι. Βέβαια, άλλο πράγμα να σκοτώνει κάτι πιο ζωντανό και άλλο να σκοτώνει κάτι πιο, πιο νεκρό από αυτό. Αυτό είναι πιο νεκρό και από ζόμπι, βέβαια. Ευτυχώς δεν μας ορμά να μας φάνε αυτά. Αλλά η Άσλι θα μας φάει όπως πάει. Ναι, το καλά το είπα, θα μας φάει η Άσλι στο τέλος. Δεν είναι θέμα. Ποιος άλλος θα μας έτρωγε φυσικά. Καλά, το τελευταίο το game είναι το πιο δύσκολο από όλα για να τα πάρεις όλα, αν θες. Εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι. Νομίζω. Ωπα, δυναμίτης. Αλλά, πού να το πετύχουμε εδώ που ήταν. Απλά το παίζω, εντάξει, εφόσον είμαι στο δρόμο, γιατί να μην παίξω. Δεν υπάρχει λόγος να μην παίξεις το minigame, να σου το δείξω κιόλας λίγο πως είναι. Το έχω βγάλει όλα 100%, δεν είναι και ιδιαίτερα να το πάρω τώρα. Μας κορυδεύει λοιπόν εδώ. Με το γέλιο από πίσω, όπως στη sitcom ας πούμε. Α, 3 bottle caps, εντάξει, γιατί όχι. Τι να κάνουμε, φεύγουμε. Φεύγουμε γιατί έχουμε περιπέτεια μπροστά μας και τέρατα πολύ φρικιαστικά. Οπα. Αν το θυμάμαι εδώ. Εδώ τώρα θα βγαίνουν αυτοί και θα μας, πάνε, θα μας πρίξουν κανονικά. Θα μας κάνουν ζωή κόλαση στην κυριολεξία. Θα μας πετάνε δυναμίτη. Αλλά αν προλάβουμε να κάνουμε αυτό, δεν θα έχουμε πρόβλημα κι εμείς. Μπούμ! Για να μάθετε να μου ρίχνετε δυναμίτες. Τι νομίζετε, εγώ δεν έχω. Όπα. Μπράβο. Στην κατάλληλη στιγμή πήγα και κανένα reload, έτσι. Κανονικά δηλαδή, τελώς βλακία. Κάτσε να βάλω μια ενέργεια. Ναι, ναι, ναι. Πάρω μια μεγάλη. Δεν χρειάζεται να πάρω τη μικρή. Να δυναμώσουμε περισσότερο ακόμα. Ωραία.
για να τελειώνουμε και να περάσουμε επιτέλους σε αυτό το μέρος. Και ζουν ακόμα. Έτσι, ολόκληροι εξταμούτρα τους ζουν ακόμα. Εντάξει, φορά τα στρατιωτικά ρε παιδιά, δεν λέω, αλλά αυτό πια είναι. Από πού το αγοράσατε, αλήθεια, για να πάρει κι εγώ κανένα. Αλήθεια δηλαδή. Τέτοια στρατιωτικά έτσι, βέστη και τέτοια. Από το merchant, με πρόδωσες merchant. Τους πουλάς πράγματα κρυφά. Και εγώ εδώ πέρα τρώω το ξύλο της αρκούδας. Αλλά βέβαια, άμα είναι τα λεφτά στη μέση, σιγά μην δεν τους πουλήσεις. Σαφώς. Άτιμο, άτιμο. Πονηρός ο merchant. Τι από εκεί. Τι είναι αυτό. Ανάτσου που έρχεται από εδώ. Ωραία. Θα πάρουμε πίσω μια μεγάλη υγεία λοιπόν. Θα πάρουμε και από εδώ κάτι που αφήσαμε πριν. Που είναι για τον Jackal. Και... Τι είναι εδώ, διακόπτης. Κάτι μας δίνει εδώ, τι είναι, δεν ξέρω. Δεν κάνει κάτι, απλά είναι. Μόστρα, μόστρα. Λοιπόν, από εδώ δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Ωραία. Τώρα αρχίζει το καλό εδώ. Διότι έχουμε έναν τον special φίλο μας που σας έλεγα. Και θα χρειαστούμε... Είναι αρκετά δύσκολη αντίπαλη και βγαίνουν σε αρκετές φάσεις στο παιχνίδι. Μέχρι το τέλος κοντά. Ευτυχώς, θα μας δώσει κάποια στιγμή ένα ειδικό σκόπ αυτό για το sniper που θα είναι θερμικό για αυτούς τους συγκεκριμένους, τους παγάσες. Εγώ κάνω την προετοιμασία μου όπως και να έχει το πράγμα. Να είμαστε σίγουροι και έτοιμοι. Δεν βγαίνουν ακόμα, εντάξει, δεν είναι ότι βγαίνει ακόμα, όχι. Το ξέρω αυτό. Ξέρω, μας κάνει πονηριά ο υπολογιστής και μας βγάλει νωρίτερα κάποιον από αυτούς τους χαρακτήρες. Έχει και save point, πολύ ωραία. Ένα μεταγιόν. Πάμε από εδώ. Έχει τίποτα άλλο από το θησαυρό που μας διέφυγε, δεν νομίζω. Γι' αυτό παίρνω το τρεζούμα. Πιο πολύ για να θυμάμαι τα μέρη των θησαυρών. Αξίζει, γιατί να μην το πάρεις. Operating room λοιπόν. Πάμε σε κάποιο τύπου. Να το πω χειρουργείο. Να το πω. Και εγώ δεν ξέρω τι. Χειρομοπίδες έχουμε μία. Φλεγόμενη. Θα χρειαστεί γι' αυτό, ναι, ναι. Να πάρουμε τα πράγματα που προτιθούμε. Μετά θα μπούμε και στο ψυγιάκι από εδώ. Νομίζω μπορώ να το πάρω από νωρίς αυτό το. Όχι, πρέπει να πάρω την κάρτα για να μπω εκεί. Δεν μπορώ. Είναι μια κάρτα συγκεκριμένη που. Ειδική κάρτα που ανοίγει το κλειδί, το μέρος εδώ. Πρέπει να έχουμε αυτή την κάρτα λοιπόν. Ευτυχώς ακόμα δεν είναι τα τερατάκια εδώ. Και έτσι μπορώ να κινηθώ ελεύθερα σχετικά. Αλλά ας πάρουμε ό,τι μπορούμε από εδώ. Για να μην τα έχουμε μετά. Στο κάτω-κάτω. Αυτά νομίζω είναι εκρηκτικά. Όχι νομίζω, είναι εκρηκτικά. Δεν νομίζω. Θα βοηθήσουν σε περίπτωση που βρούμε. Αλλά δεν θυμάμαι τι πέσιμο σε κάνει όταν βγαίνει έξω από εδώ. Δεν θυμάμαι που ακριβώς σου βγαίνει το τερατάκι το ωραίο. Ο πρώτος που θα βρούμε είναι εδώ μέσα. Είναι λοιπόν. Οπα. Research equipment. Και είναι αυτά εδώ τα τέρατα, τα regenerators, τα οποία δεν είναι μόνο ότι είναι τρομακτικά, αυτά τα συγκεκριμένα πλάσματα κάνουν regenerate. Κάποιο τύπο αυτοψία λέει, πάνω τις οθόνες εδώ, για αυτά τα φρικτά πειράματα που κάνανε. Operate. Πρέπει να κάνω τώρα κάτι με τα χρώματα εδώ. Blue. Είναι εύκολο βασικά από ό,τι θυμάμαι. Green. Όχι. Green. Κάπως έτσι λειτουργεί. Πάμε πάλι blue. Blue. Which color? Πάμε green. Όχι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα. Α, νομίζω τώρα πρέπει να κάνω το red, νομίζω. Και να περάσει και να πάει κάτω απλά και να ανοίξει πύλη, ναι. Είναι πολύ εύκολο. Ούτε καν ταλαιπωρία. Η μόνη ταλαιπωρία είναι τα τέρατα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ πέρα. Τα memo λοιπόν για... που αναφέρει για τα regenerator εδώ πέρα. Και τα φρικιαστικά πειράματα τύπου The Thing και πάλι. Πραγματικά δηλαδή, wow. Κάπως έτσι δηλαδή τους βάζαν τα τέτοια. Τα παράσιτα ή τα παράσιτα βγαίνανε και τα εξετάζανε να δουν πώς θα λειτουργούν επάνω τους. Ξέρω εγώ.
Φρικιαστικά πράγματα. Εδώ είναι λοιπόν η κάρτα νομίζω. Key card που δεν την πάρω ακόμα. Όχι, αυτό είναι σφαίρες. Δεν είναι key card. Γιατί αν πάρω την key card ξεκινάει, κάνει trigger το εφέ και στην ουσία ξεκινάει η μάχη με το τερατάκι μας. Είναι ψηλό boss κατάσταση. Όχι ακριβώς boss, εντάξει. Εδώ είναι λοιπόν το μέρος. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι τώρα. Γιατί φίλοι μου, αυτός δεν είναι αστεία. Δεν μασάει άχυρα. Και αν ήταν πολλοί από αυτούς, θα ήταν τα πράγματα πολύ πολύ άγρια. Ευτυχώς δεν είναι πάρα πολύ, αλλά και ένας είναι αρκετός να σου κάνει αρκετή ζημιά. Τώρα τι να πάρουμε εδώ, τι να πάρουμε, δεν ξέρω τι να πάρουμε εδώ. Πρώτα πάρουμε χειρομβίδα βασικά. Να είμαστε έτοιμοι. Αυτή είναι η keycard που θα χρειαστούμε λοιπόν. Και ξεκινάει το sequence και θα τον δείτε να έρχεται από την πόρτα. Νάτος λοιπόν, είναι φρικιαστικά πλάσματα, δεν ξέρω, θυμίζουν και εξωγήινο λίγο που μανιτριχιάζουν έτσι εξωγήινοι, αυτοί οι γκρέοι εξωγήινοι. Θα χρησιμοποιήσω και αυτό. Είναι ένας καλός τρόπος να αντιμετωπίζεις για αρχή. Για αρχή τουλάχιστον, γιατί θα έξω έχει και άλλους, αυτό είναι το κακό της υπόθεσης. Α, έχουμε και σφαίρες γι' αυτό, ωραία. Να τις βάλουμε, γιατί όχι. Μας δίνει και πολλά λεφτά, είναι δυνατή αντίπαλη, δίνουν πολλά λεφτά. Αλλά επειδή έξω δεν θα παίξω έτσι με αυτούς. Γιατί πολύ απλά... πολύ απλά είναι ότι... για να τους αντιμετωπίσεις αυτούς συγκεκριμένους... Πάμε την εδώ, πολύ ωραία. Τα κάναμε όλα ρημαδιά, μια που είναι γης μαδιά μου τσι άλτες. Καμιά χειρομβίδα ακόμα ρε παιδιά, θα ήταν πολύ χρήσιμη, θα τα εκτιμούσα, αλλά μπα. Και δεν έχω και φλογοπόλο μαζί μου. Σε κανένα ρε δεν νομίζω να έχεις φλογοπόλο, εκτός από... Όχι, έχεις νομίζω σε κάποιο, ποιο είναι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ξαναβγούμε έξω λοιπόν. Και έχουμε κι άλλους εδώ. Και το σπάσιμο είναι ότι δεν ξέρω πώς την πέφτουνε. Ακούς... Έχουν τον πιάνει τριχιαστικό και τέρας. Αυτό το... Όσοι τα ακούτε έτσι είναι... Τριχιαστικό είναι. Δεν ξέρω να περιμένουν και βγει από εδώ να τελειώνουμε. Αλλά και πάλι... Δεν είναι ότι θα... Και με τη μία. Ευτυχώς δεν είναι από εδώ. Κάπου εδώ έξω είναι. Ναι. Magnum, αλλά το Magnum είναι δυνατό βέβαια, αλλά δεν είναι για αυτούς. Γιατί αυτοί έχουν τρεις καρδιές. Γι' αυτό πρέπει να τον ανατείναξε τον άλλον με αυτόν τον τρόπο. Γιατί πολύ απλά δεν μπορείς να τον δεις αλλιώς. Νομίζω. Ναι, δεν μπορείς να τον δεις αλλιώς, δεν γίνεται. Να δεις τις καρδιές του. Και θέλει αυτό το θερμικό, το συγκεκριμένο το σκόπευτο για να κάνεις τη δουλειά σου. Καταλαβαίνετε. Τώρα δεν ξέρω αν το Magnum είναι τόσο δυνατό που σπάει και τις τρεις καρδιές με τη μία, αλλά δεν νομίζω. Να τους λοιπόν, περιμένει εδώ. Και δεν καταλαβαίνει όπως είδατε τίποτα. Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Όπως βλέπετε είναι δύσκολα τα πράγματα με αυτόν. Πρέπει να πυροβολάς, δηλαδή, να βρεις τις καρδιές του. Ωραία, δεν πετυχαίνει. Θέλει υπομονή με αυτούς τους αντιπάλους. Και δεν είναι τίποτα, πηδάνε και έτσι, έτσι. Πηδάνε, κάνουν και αυτό το jump δηλαδή, έχουν και αυτό το κόλπο. Φυσικά. Naturally. Μέχρι τώρα καλά τα πάμε. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε συνέχεια. Περίμενα ακόμα. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε ακόμα έναν. Κι άλλον. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι το τέλος εδώ. Πιστέψτε με. Δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς βγαίνει αυτός. Αυτό είναι το κακό με αυτούς τους αντιπάλους. Ότι δεν ξέρεις που ακριβώς ζωτιμπέφτουνε. Εδώ δεν είναι.
τα regenerator στα φιλαράκια μας. Είναι μετά από την πύλη εδώ. Μπορώ να το παγιδέψω εδώ βέβαια. Να βρεις λοιπόν που έρχεται από εκεί. Μπορώ να το κάνουμε, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Να το φέρω από εδώ. Ανοίγουμε τις πύλες. Και να κάνουμε αυτό. Θα ανοίξει την πόρτα βέβαια γιατί είναι έξυπνος. Και θα έχει λίγο τύχη να τους πετύχεις. Πολύ ωραία, μπράβο. Τίποτα, αν μας πιάσει τελείωσε. Πολύ ωραία. Μην είπαν ότι αυτό καμιά φορά πιάνει, αλλά... θα φας πάρα πολλές φέρες. Αυτό είναι το κακό και είναι λάτωμα. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις. Παρά μόνο να ρισκάρεις ότι είσαι κοντά. Εντάξει. Αναγκαστικά μετά πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα που είδατε. Και να λες ότι θα μου φτάσουν οι σφαίρες. Γι' αυτό δεν αξίζει να τις αντιμετωπίσεις με αυτόν τον τρόπο. Και αν δεν αποδυναμωθούν με κάποιο εκρηκτικό όπως έκανα πριν, αφήστε να πάνε. Και έχουμε κι άλλον. Αλλά τουλάχιστον τον τελευταίο θα το φάμε πιο εύκολα. Έτσι δεν είναι. Τουλάχιστον τον τελευταίο. Εγώ θα το χαρακτήριζα σαν boss fight σου αυτό το μέρος εδώ. Και έχουμε την κάρτα εδώ. Θα πρέπει να την αναπτύξουμε για να περάσουμε και στο επόμενο μέρος. Είμαστε εδώ σε ψυγεία με πολλά τέτοια εδώ μεταξύ. Φυσικά κλασικά ο ένας θα ζωντανέψει. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ας βάλουμε λοιπόν τις σφαίρες να είμαστε έτοιμοι. Εδώ λοιπόν έχουμε... είναι η μηχανή που θα κάνουμε τη δουλειά μας. Για να ξεπαγώσουμε και να πάρουμε το ειδικό το τέτοιο. Είναι δίπλα μας ακριβώς εδώ όλα. Εντάξει, δεν μας ενοχλεί αυτό ιδιαίτερα. Α, θα πρέπει πρώτα να... εδώ μου είχαν πει ότι σε ορμάνε από πάνω αυτά. Μου είχαν πει. Είναι regenerators, παγωμένοι, κατεψυγμένοι. Αλλά δεν μου έχει τύχει ποτέ. Βέβαια για τα πάντα υπάρχει μια πρώτη φορά, θα μου πει κανείς. Τέλος πάντων. Δεν βαριέσαι. Δεν θα θέλω να μου συμβεί γιατί θα πάθει και καρδιακή προσβολή, όχι τίποτα άλλο. These bodies, λέει, must have been cryogenized, λέει, with the parasites still in their bodies. Άντε βρε, ιδέα σου είναι. Σάξε τον πιδέν, αλλά και κατά κάποιο τρόπο και εμάς σάξε τον πιάς, γιατί... ωραία. Μας κλειδώνει κιόλας για να μας επισημοποιήσει το ξύλο που έχουμε να φάμε. Κάνουμε λοιπόν ένα combine εδώ. Θα τα κρατήσω και τα δύο τα τέτοια, γιατί τα... θα δείτε τι εννοούσα ακριβώς, τα έλεγα για το τέτοιο, έτσι, συγκεκριμένο αυτό. Θα δούμε τις καρδιές τους λοιπόν από εδώ. Πρέπει να κάνω καλό σημάδι να το πετύχω. Έρχεται λοιπόν από εδώ. Ο τύπος και φαίνονται οι καρδιές του, άμα δείτε τώρα, και θα μπορώ να το πετύχω πιο εύκολα. Και να το σκοτώσω. Αν όλα πάνε καλά, φυσικά. Ωραία. Αστοχήσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Τρέμουν από τη συγκίνηση, από τον τρόμο τα χέρια μου, τέλος πάντων. Και όπως βλέπετε, μας δίνει εδώ που είναι η καρδιά τους και έτσι μπορεί να τελειώσει πιο εύκολα. Ήταν μια φάση νομίζω που είχα σκοτώσει ένα έτσι. Και δεν είχε πεθάνει, ακόμα ζούσε. Μετά βγαίνουν κι άλλα. Ναι, ναι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Όχι, όχι, όχι. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Τα έχουμε και πολύ καιρό αυτά που τα έχουμε ακόμα. Ωραία λοιπόν. Απαλλαγήκαμε από αυτούς. Και καιρός να πάμε στο επόμενο μέρος γιατί άρχισε να φρικάρει αυτό το σημείο. Πήραμε τουλάχιστον αρκετά λεφτά για να αγοράσω το vest. Εδώ δεν έχει τίποτα άλλο νομίζω. Α, είχε τελικά, αφαιρέθηκα. Βέβαια, φυσικά. Οκ, τίποτα άλλο. Τα τερατάκια μας μόνο που κρέμονται εδώ. Α, κάτσε, κάτι ξεχάσαμε να κάνουμε νομίζω. Ναι, 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 κάτι ξεχάσαμε να κάνουμε, φυσικά. Σιγά μην ξεχνούσα εγώ να κάνω. Για να κάνουμε την κάρτα μας... data card, κλασικά. Από παλιά ρε, στην διπλα ακόμα. Με κάρτες ασχολούμαστε. Μοιάζει με floppy disk αυτό το πράγμα το μεταξύ. Ρετρό καταστάσεις. Νομίζω πάμε καλά από εδώ. Ναι. Από τις απρώτες τίποτα δεν νομίζω να ξεχάσαμε. All is well. Πάμε επιτέλους για την Άσλη να τη σώσουμε. Ναι. Μακάρι να δούλευε και είναι το κλασικό, αλλά... να απαλλαγούμε, αλλά δεν πειράζει.
Και έχουμε κι άλλο κόσμο εδώ, νομίζω. Όχι, νομίζω έχουμε κι άλλο κόσμο. Έχουμε. Θα παίξουμε εδώ λοιπόν ένα mini game. Θυμάσαι εκείνο το παλιό το παιχνίδι το. Με το X-Cannes Operator που πιάνει τα αρκουδάκια, τα κουκλάκια. Πιάνουμε λοιπόν. Μας ξέφυγαν. Πολύ ωραία. Καθίστε παιδιά να σας πιάσω. Δεν θέλω να σας κάνω κακό πολύ. Ποιο να πιάσω. Να πιάσω αυτό που είναι εδώ, να. Αλλά το πήρε χαμπάρι νομίζω γιατί δεν ξέρω αν του πιάνει τώρα. Δεν μπορώ να του πιάσω. Α, το πιάσαμε, ωραία. Κερδίσαμε λοιπόν ένα ανθρωπάκι. Θέλω το κουκλάκι μου. Πού είναι το κουκλάκι μου, πού είναι η φιγούρα μου. Για κάνα δύο φορές μόνο η χρήση είναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με αυτό. Ειλικρινά. Χαζομάρα έτσι. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα χαζά τα gimmicks που χρησιμοποιούν μερικές φορές τα παιχνίδια για κάποιον ηλίθιο λόγο. Και εγώ δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Χαζομάρα το θεωρώ. Δεν το θεωρώ ιδιαίτερα. Τι σφαίρες έχουμε από τα άλλα να δούμε. Ας έχουμε το Magnum. Θα μας χρειαστεί. Δεν πειράζει. Ωραία. Χειροβομβίδα. Δεν χρειάζεται ακόμα να την βάλουμε σε δράση. Πολυφόρο δεν έχουμε πολλά. Έχουμε το θερμικό. Πρέπει να το κάνω combine με το άλλο. Τι να πάρουμε τώρα. Shotgun ούτε από αυτό έχουμε πολύ. Είμαστε μια χαρά από σφαίρες βλέπω. Πολύ ωραία. Ναι, μόνο να στοχούμε είμαστε. Boom. Μπούμ σακαλάκα! Και ζει ακόμα! Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά, όχι δεν ζει, νομίζω ζει. Έλα πιο κοντά, ναι, έτσι μπράβο. Και τώρα εκδίκηση. Μείναμε πυρομαχικά αρκετά θα έλεγα. Έφεγα αρκετά πυρομαχικά μες στο παιχνίδι, εντάξει. Πάμε λοιπόν να ψάξουμε το μέρος κάπου εδώ, έχει νομίζω να πάρουμε κάτι. Πάντα οι γωνίες, ορίστε. Εδώ όχι, αυτό είναι για να μας δείξει ότι είναι ένα σκουπιδότοπο απλά. Είναι σαν εκείνο στο Star Wars τα πρώτα που πέσαν σκουπιδότοπο αν θυμάστε. Δεν θέλω να δω αυτό. Εδώ είναι, να το. Οι τύποι πετάνε, είναι τόσο πλούσιοι που πετάνε τα πετράδια και τα πολύτιμα τους αντικείμενα στα σκουπίδια. Δεν έχουν ανάγκη από αυτά. Βέβαια. Σιγά μην είχαν ανάγκη. Έχουμε να κάνουμε κανένα combine. Έχουμε κάτι. Να είμαστε σίγουροι ότι θα μπλέξω δύο μαζί. Οπα. Ωραία. Ας πάρουμε κανένα shotgun να είμαστε έτοιμοι. Ναι. Αυτό είναι για να security, είναι κάτι. Open εδώ, σίγουρα έχει κάτι να πάρουμε. Flash bank. Και έχουμε την κυρία που φωνάζει από τον γύρο είναι. Και έχουμε δύο φύλακες εκεί. Πολύ ωραία. Οι οποίοι άστα βράστα είναι εκεί πέρα. Τι να σου πω. Πολύ ωραία. Κεφαλάκι και κεφάλι και εσύ. Ας τα αλλάξω εγώ, το θέλουμε το Magnum. Σταμάτα, άμα δεν σταματήσεις και κάνεις φασαρία, τους αλλήσεις και αυτούς εκνευρίζεις, αυτούς εκνευρίζεις και εμένα, το κακό είναι διπλό. I need a card key. Κάπου υπάρχει ένα card key εδώ τώρα. I need the card key, αλλά πού είναι το card key. Κάτι μας διέφυγε μάλλον. Κάτι μας διέφυγε. Πρέπει να βρω αυτή την κάρτα κλειδί. Πού στο καλό είναι. Ωπα, τι είναι αυτό. Just a bunch. Τίποτα για τους υπολογιστές λέει προφανώς. Αν δεν δούμε να συμβουλευτούμε και λίγο το χάρτη καμιά φορά χρειάζεται. Άρα πήγαμε λάθος. Ή εγώ πήγα από λάθος πόρτα πριν. Πολύ ωραία.
Πολύ ωραία Τάσο, μπράβο. Κάτι μας διέφυγε, ναι. Κάτι μας διέφυγε. Καλά το είπατε, κάτι μας διέφυγε. Συμβαίνουν αυτά, τι να πεις. Από αυτή την πορτούλα λοιπόν πρέπει να πάμε. Δεν πειράσει. Συμβίγεστε καλύτερα τα σπίτια ρε παιδιά, μην τσατίζετε. Ω, γκρίνια. Έχει αρκετό κόσμο εδώ πέρα. Και εμείς την έχουμε σφαίρες. Κατευθείαν. Μην χάσει ευκαιρία ο υπολογιστής. Κατευθείαν. Βέβαια υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Να κάνουμε, να το παίξουμε πάλι 300 λίγο. Να στρεμωθούμε στη γωνία και... Ωπα. Θα ανοίξει την πόρτα επιτέλους. Έχει κι άλλο να πεις νομίζω. Α, μας έφερε και... Παρακαλώ. Εδώ. Πολύ ωραία. Είναι αρκετή εδώ έξω. Άλλο να χέτσω για μένα. Ευχαριστώ. Είναι τελικά αυτό το καλό με αυτό πλότο, ότι έχεις και τέτοιο, έχεις και το καλό ότι μπορείς να κάνεις χέτσο το από κοντά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να στηθείς κάπου ιδιαίτερα. Αυγά από άλλη. Πού το περίεργο ρε Λίον. Πού το περίεργο. Όλοι εδώ μεταξύ εδώ πέρα οι περισσότεροι έχουν παράσιτο μέσα τους. Οι περισσότεροι έχουν παράσιτο και θα γίνει χαμός λίγο πάλι. Δεν είναι αυτό, δεν είναι τίποτα έτσι. Ας φορτώσουμε εμείς το όπλο μας να είμαστε έτοιμοι και... Από εκεί και πέρα... Μεγάλο τσάπτερ αυτό. Είναι όντως, είναι από τα μεγάλα τσάπτερ. Όσο πάνε μεγαλώνουν και τα τσάπτερ, δεν τον πείσατε. Αυτό πρέπει να είναι σε δύο μέρη ίσως. Ίσως λέω. Σε δύο μέρη είναι αυτό το τσάπτερ, αλλά δεν είναι τελικά. Νομίζω εδώ έχει... ένα save και ένα φυτό. Φανταστείτε γιατί είναι μεγάλο τσάπτερ. Σου λέει να σου δώσουμε και κανένα save στη μέση, γιατί... Και νομίζω και εδώ θα έχουμε έναν regenerator φίλο μας, ο οποίος θέλει παιχνίδια. Ας πάρουμε τα φυτάκια μας, τα βάλουμε εδώ σε μια θέση. Έχουμε χαμένη λίγο ενέργεια. Ας μην το ρισκάρω. Άρα για τα σκοτώνει flashbang εύκολα. Δεν θυμάμαι, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ και δεν το σκοπεύω να το ρισκάρω τώρα. Να πω την αλήθεια. Πού στο καλό να τον βρω τώρα βασικά. Να τους. Και αυτός έχει καρφάκι όπως βλέπετε. Είναι pinhead φάση. Ωπα. Πιο κοντά. Πιο κοντά γιατί αυτός είναι ακόμη μεγαλύτερο damage από τη δίπλα μας. Είναι πιο επικίνδυνος από τον άλλο. Είναι αυτό που σου είπα. Καμιά φορά δεν πεθαίνει. Α, έχει μια καρδιά πίσω, ναι. Φυσικά. Το ξέχασα αυτό. Και δεν θυμάμαι τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Και δεν έχω σφαίρες. Πολύ ωραία. Μπούμ. Αποτύχει το πετύχαμε. Πολύ απλά αποτύχει. Γιατί δεν φαινότανε. Πώς θα γυρίσεις πίσω από την πλάτη για το πετύχω, θα μου πεις. Πρέπει να το προσέξεις λίγο ότι είναι πίσω από την πλάτη του, με αποτέλεσμα να το χτυπήσεις λίγο ποτέ. Γιατί για να περάσεις από το στενό από αυτόν, πιστέψτε με, δεν είναι κάτι εύκολο, δεν θα περάσεις. Πρέπει να είναι ανοιχτός ο χώρος για να περάσεις πάνω από αυτόν και... Όσο να είναι... Νοχ, πολύ ωραία. Το θυμάμαι αυτό το μέρος. Το θυμάμαι αυτό το μέρος, το θυμάμαι αυτό το μέρος.
που να μην το θυμόμουν. Εδώ και το εκρηκτικό, άμα θες να το πετύχεις πιο εύκολα, αλλά πρέπει να το προσέξεις με τη μία και να προλάβεις και χίλια δυο κακά της μοίρας μας. Και δεν έχω και εκρηκτικά, πολύ ωραία. Δεν έχω και εκρηκτικά. Έχω βέβαια το shotgun, εντάξει, το πιστό μας shotgun, δεν λέω όχι, αλλά. Θα χρειαστούμε και φυτό. Όπα, ό,τι να είναι κάνω. Ό,τι να είναι κάνω. Το θέμα είναι να έχουμε υγεία και για μετά, να μην τη φάω από τώρα. Θα χρειαστεί βέβαια να τη φάμε και από τώρα, αν είναι... Μπράβο. Δεν ξέρω. Δεν έφτασε. Ας πάρουμε αυτό εδώ. Petri dishes. Αυτά γιατί λέγονται petri dish. Ποτέ δεν το κατάλαβα. Το υλικό ίσως, ξέρω εγώ. Είναι αυτά τα δισκάκια βάζουν, κάνουν διάφορες μελέτες πάνω σε φάρμακα και τέτοια. Υπάρχουν βιομηχανίες και γενικά. Πήραμε ένα emerald. Τι δουλειά έχει το emerald τώρα εκεί μέσα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ελπίζω να τα πήραμε όλα, γιατί σε λίγο θα έχουμε πανσουλισμό εδώ. Θα έχουμε πέσιμο παντού. Όταν λέω ντου από παντού στην κυριολεξία. Τώρα... Α, έχει και merchant εκεί, έτσι. Όπα. Λάθος δικό μας. Πάμε σωστά ή... Έχω μπερδευτεί τώρα. Ναι, πάμε σωστά. Είναι ένα μέρος που θα ξαναπεράσουμε κάποια στιγμή από εδώ πέρα, όχι ακόμα. Θα περάσουμε και με την κυρία Ada Wong από εδώ πέρα κάποια στιγμή. Θα δείτε γιατί. Θα παίξω και το mod με την Ada Wong, το πήρα από μας τελικά. Το Separate Ways. Είναι δύσκολο βέβαια σε κάποια σημεία εκείνο το mod. Πιο δύσκολο από το με το Leon, γιατί δεν έχουμε τις ανέσεις που έχει ο Leon εδώ. Κάποια όπλα δεν τα έχουμε. Η Ada είναι λίγο πιο αδύναμη φυσικά. Θα κάνω κάποια reload εδώ πέρα εγώ. Πολύ ωραία. Θα τα βάλουμε όλα σε μια τάξη. Εδώ. Και... Καλό να τα κάνουμε όλα reload, να τα έχουμε έτοιμα. Και να περάσουμε εδώ, στο φίλο μας. Θα του κάνουμε μερικά sell. Όπως πάντα φυσικά. Μερικά sell item. Λίγο... Δώστε με λίγο χρόνο. Όχι αυτό. Χαρά στο ρολέ που σε πούλησε και εντυπωσιάστηκε κιόλας. Ανάθεμάσαι. Αυτά δεν τα πουλάμε. Να κάνουμε ένα buy αυτό που θέλω. Αλλά δεν θα μας φτάσουν τα λεφτά. Αλλά θα το πάρω όπως και να έχει. Γιατί είναι προστασία. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά, πιστέψτε με. Δηλαδή αξίζει. Μικρότερο damage στο θέμα του. Ακόμα δεν φεύγουμε όμως. Πρέπει να πάρουμε την άσλη. Ακόμα δεν φεύγουμε νομίζω. Κάτσε να αλλάξουμε το πλάκι μας. Ας έχουμε και τη χειροβομβίδα μας έτοιμη. Δεν πειράζει. Γιατί πρέπει να πάρουμε την άσλη. Ούτσι άλλο στο παιχνίδι δεν θα μας αφήνει να φύγουμε. Επομένως... Αυτά τα κάναμε όλα τσεκ. Θυμάμαι το πέσιμο γίνεται με την άσλη μαζί. Είναι κακό αν γίνεται με την άσλη, έτσι. Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, ειλικρινά. Δεν έχει τίποτα. Όχι απλά τζάμπ. Ναι, εδώ έχει τώρα ένα πέσιμο. Συγκεκριμένα. Έχουμε από τη σκάλα κάτω, νομίζω ότι δεν μπορούμε δυστυχώς. Ήλπιζα ότι θα μπορούσαμε, αλλά δεν μπορούμε.
Έχω αυτή την εντύπωση ότι δεν μπορώ να τους πετύχω από εδώ πέρα. Οκ, σαν να σημάδεψα κάτι πριν λίγο. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ας πάρουμε μερικά τέτοια. Αντίο αυτός. Τι είναι χαρούμενο αγόρι, δεν μπορείς. Και φυσικά παράστο. Τι άλλο θα ήταν. Οπα. Για αυτά έχουμε τη λύση. Ούτσι άλτες, αλλά... Τώρα που τους άλλησα, σου να είναι ευκαιρία. Ωραία. Πού τον πέτυχα εκεί. Είναι καλά πλεισμένο εδώ και θέλει πολύ προσοχή, παρόλο που δεν το καταλαβαίνεις με τη μία. Εξουσίαν έχεις New Game Plus. Α, ωραία, μια Flash Grenade, μάλλον τώρα την έβγαλε. Έχω την εντύπωση ότι την έβγαλε τώρα δηλαδή αυτή τη Flash Bank. Ας κάνουμε μερικά reload. Χρήσιμα reload. Εκεί που δεν το περιμένεις τελειώνει τις σφαίρες, λες... Εδώ δεν έχουμε τίποτα, στο Magnum έχουμε. Το Magnum το κρατάω για τις ειδικές περιστάσεις, για τα μεγάλα τερατάκια, για τα boss fights καμιά φορά. Είναι ό,τι πρέπει. Και έτσι... Πολύ ωραία. Τελειώσαμε και από εδώ. Είμαι λίγο άβολα εδώ πέρα, συγχωρέστε με. Πρέπει να πάρω λίγο... Να κάνουμε λίγο ξεκούραση, λίγο rest, πριν συνεχίσουμε. Και να σώσουμε επιτέλους την κοπελιά. Παίρνουμε λοιπόν εδώ πέρα. Μπορείς να πεις ότι είναι αρκετά καλό κύλι, καλή μου, σε σχέση με κάποιους άλλους που είναι φυλακισμένοι. Τέλος λοιπόν του chapter, μεγάλο chapter, big chapter, λίγο εκνευριστικό, τι να κάνουμε όμως. Τώρα πάμε σε ένα, στο επόμενο chapter που θα πάμε, είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον chapter, θα δείτε γιατί. Έχει πλάκα έτσι, είναι λίγο πιστολίδι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Έκλεψε και το Dead Space λίγο από αυτό το συγκεκριμένο chapter, στο στυλ που είναι, όσοι παίξετε το Dead Space το 2 θα δείτε τι εννοώ. Αυτά από μένα, υπομονή μέχρι το επόμενο βιντεάκι φίλοι μου, καλή διάθεση να έχω μόνο και θα το κάνουμε αρκετά γρήγορα. Μέχρι τότε, γεια σας.